Πολύ απλά, είτε οι υφιστάμενοι μέτοχοι, είτε άλλος επενδυτής θα πρέπει να καταβάλουν νέα κεφάλαια για να ενισχύσουν το πιστωτικό ίδρυμα. Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης μιας τέτοιας λύσης έρχεται το Ταμείο να παράσχει στήριξη σε κεφάλαια μπαίνοντας ουσιαστικά στο μετοχικό κεφάλαιο του Ιδρύματος. Επιπλέον προβλέπεται ότι όταν υπάρχει υποχώρηση του δίκτυου κεφαλαϊκής επάρκειας του πρώτου πυλώνα κάτω από το εποπτικό όριο του 8% να γίνεται απευθείας έκδοση κοινών μετοχών με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με παρέμβαση του Ταμείου, αφού έχει προηγηθεί προσπάθεια του πιστωτικού ιδρύματος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι σαφές λοιπόν και δεν το κρύβουμε ότι με το Ταμείο υπάρχει πραγματικός κίνδυνος απώλειας ελέγχου των τραπεζών από τους σημερινούς ιδιοκτήτες του και κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται ο ηθικός κίνδυνος που έχουν επισημάνει συνάδελφοι από την αντιπολίτευση. Εάν προκύψει ανάγκη και δεν βάλουν λεπτά οι ίδιοι, ούτε και βρεθεί επενδυτής, τότε αυτός που θα προσφέρει τη διάσωση, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το Ταμείο, θα πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στη διοίκηση της τράπεζας και δικαιώματα ιδιοκτησίας. Αυτό το τονίζω γιατί από πολλούς ακούστηκε ότι δίνουμε λεπτά των Ελλήνων στους τραπεζίτες και τους σώζουμε και διάφορα άλλα τέτοια, που μόνο άστοχα και κινδυνολογικά μπορώ να τα χαρακτηρίσω. Και επειδή πολλοί από εσάς μπορεί να θέσετε το ερώτημα πάνω σε ποια εμπειρία βασίζεται η δημιουργία του συγκεκριμένου ταμείου, μπορώ να σας πω υπεύθυνα ότι το υπόδειγμα το οποίο λάβαμε υπόψη κατά τη συγκρότηση του συγκεκριμένου ταμείου ήταν η εμπειρία που υπήρχε από την χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε στις σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα στη Σουηδία κατά τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος το τραπεζικό σύστημα της Σουηδίας ουσιαστικά κινδύνεψε να χρεοκοπήσει, αναγκάστηκε να παρέμβει το κράτος, να δημιουργήσει ένα ταμείο που μοιάζει πάρα πολύ ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο ταμείο το οποίο δημιουργούμε τότε. Και βέβαια, χάρη στην παρέμβαση αυτή, κατάφερε η Σουηδία να διασώσει το τραπεζικό σύστημα, να διασώσει τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν χρηματοδοτηθεί από το τραπεζικό σύστημα και να επανέλθει αργότερα αποκομίζοντας κέρδη για λογαριασμό του Σουηδικού Δημοσίου, διότι τις υπεραξίες που διαμορφώθηκαν από τις μετοχές που πήρε το Ταμείο του Σουηδικού ουσιαστικά τις καρπώθηκε ο φορολογούμενος της Σουηδίας. Λοιπόν, με αυτό το Ταμείο προσφέρουμε ένα δίκτυο ασφαλείας, αλλά ούτε το προσφέρουμε δωρεάν και πολύ περισσότερο όποιος το χρησιμοποιήσει, επειδή πιθανόν να μην θέλει στην παρούσα δύσκολη συγκυρία να ρισκάρει ίδια κεφάλαια, όπως άκουσα να τονίζει κάποιος συνάδελφος από την αντιπολίτευση, γνωρίζει εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις που η κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο συνεπάγεται. Διορισμό επιτρόπου με δικαίωμα αρνησικυρίας σε όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Δυνατότητα αντικατάστασης της διοίκησης εφόσον ότι δεν υλοποιούν τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου που έχουν για το σκοπό αυτό εκπονήσει. Επιπλέον, το Ταμείο έχει προνομιακή μεταχείριση έναντι των λοιπόν πιστωτών και μετόχων. Είναι προφανές λοιπόν ότι μια τέτοια δυνατότητα μπορεί και να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα. Εμείς δεν θα καθορίσουμε με πατερναλιστικό τρόπο την επιθυμητή αρχιτεκτονική του τραπεζικού χώρου την επόμενη ημέρα της κρίσης. Αλλά επισημαίνουμε την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλειών από τις υφιστάμενες διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζετε, έχουν χρειαστεί την ανάγκη και έχουν προσφύγει στη χρήση των κεφαλαίων του νόμου 37-23. Στην επιτροπή που συζητήσαμε το σχέδιο νόμου, συχνά ακούστηκαν τόσο από φορείς όσο και από βουλευτές επιφυλάξεις και ανησυχίες σχετικά με το μέλλον των τραπεζών και τους κινδύνους αφελληνισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Είναι γεγονός ότι με τις τρέχουσες χαμηλές αποτιμήσεις και σε περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με ασθενή κεφαλαιακή βάση είναι ευκολότερο αυτά να αποτελέσουν στόχο εξαγοράς. Το Ταμείο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αποτρεπτικό παράγοντα για κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, πολύ σύντομα,
σκιαγράφησα τη σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα, αλλά και τη ριζική διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στα δεδομένα τα σημερινά και στα δεδομένα του 2008. Και το αναφέρω αυτό γιατί ως ένα είδος μονότονης επανάληψης ακούσαμε και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης, ότι χαρίζουμε λεφτά στους τραπεζίτες, ότι το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση καταδίκαζε τη Νέα Δημοκρατία για τον νόμο 3723 του 2008 με την πρωτοβουλία που είχε πάρει με το πακέτο των 28 δισεκατομμυρίων, και ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση κάνει ακριβώς τα ίδια. Όχι λοιπόν. Ούτε η κατάσταση στην οικονομία είναι η ίδια, αλλά ούτε η λογική της στήριξης που παρέχει το Ταμείο είναι η ίδια. Κεντρικό σημείο της στήριξης από το Ταμείο είναι η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου από το πιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο θα καταγραφεί με ακρίβεια το τι θα πράξει προκειμένου να εξέλθει από τη δυσκολία στην οποία έχει βρεθεί. Το τι θα πράξει προκειμένου να ανακτήσει την κεφαλαιακή του βάση, έτσι ώστε η παρουσία του Ταμείου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να μην είναι απαραίτητη και να μπορέσει το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει τη δραστηριότητά του απρόσκοπτα. Η πρόβλεψη από τον νόμο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο να είναι τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον έτη. Έτσι προβλέπεται η δυνατότητα εξόδου από τη στήριξη του Ταμείου μέσω της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών μετά από 5 έτη ή και νωρίτερα, εάν αυτό είναι εφικτό κατόπιν αδείας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ως τιμή εξαγοράς ορίζεται η υψηλότερη μεταξύ της τιμής διάθεσης και της τιμής κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει την εξαγορά των μετοχών. Ως προς το ύψος της ορευτικής αποζημίωσης των προνομιούχων μετοχών, καθώς και ως προς την αποτίμηση όλων των μετοχών που εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ του Ταμείου, πρέπει να τηρείται η νομοθεσία και οι πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αποτίμηση των μετοχών στα πλαίσια των ανακεφαλαιοποιήσεων. Η κυβέρνηση σήμερα καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου η χώρα να ξεπεράσει την πρωτοφανή δημοσιονομική κρίση, προκειμένου να οδηγήσει τη χώρα ξανά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και βλέπουμε από τα αποτελέσματα που ανακοινώσαμε και σήμερα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο τα πρώτα θετικά σημάδια. Η ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, καθώς έρχεται να διασφαλίσει την πορεία προς τη δημοσιονομική εξυγίανση και να απομακρύνει τους κινδύνους από ένα μακρινό αλλά οριακά υπαρκτό ενδεχόμενο κατάρρευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος. Ταυτόχρονα, το Ταμείο αποτελεί ένα μοχλό προκειμένου αυτό καθεαυτό το πιστωτικό σύστημα να έλθει περισσότερο σταθερό στο ρόλο του ως χρηματοδότη της οικονομίας και της ανάπτυξης, ενώ τέλος διασφαλίζονται με έπρακτο και ρεαλιστικό τρόπο οι οικονομίες των Ελλήνων καταθετών και η εμπιστοσύνη τους απέναντι στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον